Γεια σου κόσμο του YouTube, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι ο Νίκος, για όσο δεν με ξέρετε, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν παιδιά, όπως είδατε και στον τίτλο, θα μιλήσουμε για τα hair trends του 2021, θα σας πω τι θα είναι στη μόδα για το 2021, τι θα φορεθεί πολύ από χρώματα, από κουρέματα, από στυλ, από τα πάντα. Οπότε θέλετε να μάθετε κι εσείς τι κουρέματα, χτενίσματα, χρώματα θα είναι στη μόδα για το 2021 όσον αφορά τα μαλλιά, συνεχίστε να παρακολουθείτε το βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε παιδιά όμως το βίντεο, θα θέλω να σας παρακαλέσω να δείξετε την αγάπη σας και την υποστήριξή σας στο κανάλι μου, κάνοντας εγγραφή, πατώντας λέει το κουμπί που γράφει subscribe εδώ κάτω και το κουδουνάκι εννοείται, γιατί ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις, κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο θα σας έρχεται ειδοποίηση. Οπότε θα μπαίνετε να βλέπετε το βίντεό μου και που ξέρεις, αν δεις κάποιο βίντεο που κάποιο από τα βίντεό μου μπορεί να λύσει και εσύ κάποιο πρόβλημα που έχεις με τα μαλλιά σου. Οπότε μην ξεχνάς, εγγραφή και κουδουνάκι. Πάμε λοιπόν παιδιά, πάρτε καφεδάκι, καθίστε και πάμε να δούμε ποια μαλλιά θα κυριαρχήσει το 2021. Ποια τρέτς, ποια χρώματα, ποια κουρέματα. Λοιπόν, θέλω να κάνω πάρα πολύ καιρό αυτό το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πιο συχνή ερώτηση που με ρωτάτε. Τι είναι στη μόδα, τι θα δούμε φέτος. Όλες θέλετε να μάθετε και η αλήθεια είναι πως αυτό που σας απαντάω, αυτό θα πω και σε όλους σας που με παρακολουθείτε, γιατί είμαι πραγματικά ειλικρινής και πραγματικά μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλες οι πελάτες μου, ότι θεωρητικά δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ ότι α, αυτό το χρώμα είναι στη μόδα, άρα πρέπει να το κάνουμε όλοι. Αυτό το κουρέμα είναι στη μόδα, άρα πρέπει να το κάνουμε όλοι. Καλό είναι για μένα να το προσαρμόζετε πάνω στην τάση δηλαδή. Αν δεν σας πάει κάτι, μην το κάνετε μόνο και μόνο γιατί το έκανε η τάδε celebrity, γιατί είναι στη μόδα. Γιατί αντί να σας ανεβάσει και να είστε πιο φρέσκοι και πιο όμορφοι, θα σας κατεβάσει και θα δείχνει παλιό επάνω σας και δεν θα είναι τόσο δικό σας. Το καλό όμως με τα trends, να πω σε αυτό το σημείο, είναι ότι δεν υπάρχει μόνο ένα, υπάρχουν πολλά. Δηλαδή υπάρχουν κουρέματα, υπάρχουν χτενίσματα, υπάρχουν χρώματα. Οπότε μπορείτε να κρατήσετε τα χρώματα που κάνετε, ας πούμε, και σας αρέσουν και αγαπάτε, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε ένα κούρμα που είναι τάση, ας πούμε, πολύ. Οπότε αμέσως να φρεσκαριστείτε, να ανεβεί η αυτοποίθησή σας και να είστε πάρα πολύ έτσι όμορφοι και τώρα, τοποθετημένοι στο τώρα, να μην είστε τόσο, να μην είστε παλιά και πίσω, γιατί πολλές κοπέλες και γυναίκες κάνετε κάτι πάρα πολλά χρόνια το ίδιο και φοβάστε να ξεφύγετε από αυτό. Το οποίο είναι λάθος για μένα. Θα μου πείτε ότι δείχνει χαρακτήρα και σταθερό χαρακτήρα και δύναμη και αυτοποίθηση αυτό το πράγμα, το ότι κρατάτε κάτι το ίδιο για πολλά χρόνια. Από την άλλη όμως καλό είναι λίγο να το αλλάζετε, για να αλλάζει λίγο και η διάθεσή σας. Πιστέψτε αν πραγματικά θα τονωθείτε. Οπότε μπορείτε, ας πούμε, να προσαρμόσετε ένα χρώμα επάνω, μπορείτε να προσαρμόσετε ένα κούρεμα που είναι τάση και αμέσως να ανέβει η αυτοεκτίμησή σας, η αυτοπεποίθησή σας και να είστε τοποθετημένες τώρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να σας πω πρώτα, θα ξεκινήσω από τα κουρέματα. Λοιπόν, το κούρεμα που θα επικρατήσει και θα το δούμε πολύ, που εγώ προσωπικά δεν το συμπαθώ αν με ρωτάτε, αλλά θα το δούμε πολύ να κυκλοφορεί, είναι το μούλετ. Το μούλετ, παιδιά, είναι αυτό το κοντό, το κούρεμα, το οποίο το έχουν κάνει πολλές celebrities, το έχει κάνει Miley Cyrus, θα δείξω και φωτογραφίες κάπου εδώ πέρα, το έχει κάνει Miley Cyrus, το έχει κάνει Scarlett Johansson, το έχει κάνει η Rihanna, Scarlett Johansson, τη σκότωσε την ταινία, να μην παρακολουθεί, συγγνώμη Scarlett. Λοιπόν, το έχει κάνει η Rihanna, όπως είπα, Scarlett Johansson, το έχει κάνει η Miley Cyrus και πολλές άλλες, τώρα εγώ διάλεξα κάποιες ενδεικτικά. Ουσιαστικά τι είναι, είναι ένα κούρεμα το οποίο έχει πάρα πολλές μύτες και ασυμμετρίες στο πάνω μέρος και καταλήγουν ουσιαστικά σε μια μακριά χέτη. Αυτό το κούρμα είναι ιδανικό σε όσες κοπέλες θα ήθελαν να πειραματιστούν με κοντά μαλλιά, ωστόσο δεν είναι έτοιμες να αποχωριστούν και το μήκος γιατί αισθάνονται ανασφάλεια. Οπότε μπορούν να κάνουν κοντά layers επάνω και δεν είναι ανάγκη να είναι τόσο ασύμμετρο όπως το κάνει η Miley Cyrus, μπορούν να τα αφήσουν και λίγο πιο μακρύ το πάνω και να καταλήξει ακόμη πιο μακριά χέτη. Είναι πάρα πολύ καλόβολα, αυτό είναι το σύν τους, επειδή φοβούνται ούτως ή άλλως λίγο ατιμέλητα, οπότε δείχνουν ωραία και σε σπαστά μαλλιά και σε ίσια. Και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια στο styling. Ουσιαστικά ένα προϊόν, λίγο το τσαλακώνεις, λακ και είναι έτοιμο. Τώρα να πούμε ένα κούρεμα το οποίο φεύγει από τη μόδα, παιδιά. Δυστυχώς κάποια μαλλιά που φεύγουν από τη μόδα είναι τα βαριά μονοκόμματα μαλλιά. Και διαδέχονται τα φυλαριστά, ανάλαφρα μαλλιά εμπνευσμένα από την δεκαετία των 90s και από τα 70s. Όπως ήταν, ας πούμε, λίγο και πιο παλιά βέβαια, όπως ήταν κλασικά εικόνα της εποχής, ήταν η Farrah Fawcett. Φυλαριστά λοιπόν μαλλιά, για όσους από εσάς δεν θέλετε να αποχωρήσετε το μήκος σας, κρατάμε το μήκος ατόφιο, δημιουργούμε χαμηλά layers και λίγο πιο ψηλά στο πρόσωπο μπροστά και το επόμενο trend το οποίο μπορούμε να ενσωματώσουμε σε αυτό το trend είναι παιδιά τα Curtain Sharks. Είναι αυτά τα φρατζάκια, τα τύπου Brigitte Bardot, τα οποία μπορούν να κοπούν σε πάρα πολλά μήκη, το είπα και σε προηγούμενο βίντεο μου, τα οποία μπορούν να κοπούν εδώ πέρα, πιο χαμηλά, πιο ψηλά, μπορούν να φορηθούν κάτω, μπορούν να φορηθούν στο πλάι, μπορούν να φορηθούν στη μέση, προς τα πίσω αν τα βαριέστε, σε σγουρά, σε ίσια, σε σπαστά. Είναι η τέλεια πολυμορφική φράτζα, κολακεύει σχεδόν όλα τα πρόσωπα, έτσι, και ακόμα και να μην είστε χτενισμένες, να είστε λίγο άλλουστες, μία βουτσιά να κάνετε στη φράτζα και να πιάσετε ένα κότσο όλα τα υπόλοιπα, είστε αμέσως χτενισμένες και έτοιμες.
είναι το τέλειο, θα κυριαρχήσει το 2021 και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί πραγματικά προσδίδει θηλυκότητα, κάνει έτσι πολύ ανάλαφρο το look και είναι πιο ακόμα κούρμα, το οποίο δεν συμπαθώ, παιδιά, και όσοι με ακολουθείτε το ξέρετε, φεύγει από τη μόδα, τουλάχιστον η μονοκόμματη μορφή του, είναι τα καρέ. Τα καρέ δεν θα φύγουν ποτέ από τη μόδα, ουσιαστικά θα είναι πάντοτε στη μόδα. Απλά αυτός ο ντόρος και ο πανικός που έγινε το 2020, που το 95% από εσάς έκοβε τα μαλλιά της καρέ, ευτυχώς έχει φύγει αυτή η τρέλα, φεύγει το 2021. Είναι τα πιο μακριά καρέ, τα λίγο πιο ανάλαφρα, με πιο layers. Άμα είναι κοντό, είναι αυτό το τύπο Playmobil, το τακ-τακ με τη φρατζούλα μπροστά, πολύ στη μόδα. Και άμα είναι λίγο πιο μακριά, είναι πιο αδειασμένο, με πιο μύτες, πιο texture, υφή, όγκους. Αυτά είναι στη μόδα πάρα πολύ, οπότε αν σκέφτεστε να κάνετε καρέ ή αν έχετε καρέ, ή το μακραίνετε ή το τροποποιείτε λίγο με κάποιες, με αυτά που σας είπαμε, τις τροποποιήσεις, με φυλαρίσματα, όγκους κτλ. Οπότε μια χαρά και αυτό, έφυγε και το καρέ που δεν το συμπαθούσε ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Γενικά εγώ αγαπώ τα μακριά μαλλιά, να πω την αλήθεια, ψέματα δεν θα πω. Δίνει πιο πολλές επιλογές, δεν είναι πολύ δεσμευτικά, το καρέ είναι το ίδιο πράγμα, κοιμάσαι, ξυπνάς, είναι το ίδιο. Αν δεν κάνεις ένα σπαστό, αυτό, ενώ με τα μακριά έχεις πια σήματα. Μπορείς να κάνεις γουρά, μπορείς να κάνεις σχηματιστά, μπορείς να κάνεις ίσια. For me, είμαι team, πάμε να δούμε και τα χρώματα, παιδιά, τώρα τα οποία θα είναι trend για το 2021. Το 2020 κάπως λίγο υποχώρησαν τα χρώματα, τα funky, τα rainbow, τα πολύχρωμα, τα οποία εγώ στενοχωρέθηκα γιατί πάρα πολύ τα αγαπώ. Βέβαια, όσες τα κάνατε και είστε fan, τα συνεχίσατε και τα κάνατε. Τώρα τα κάνετε ακόμη περισσότερο, γιατί το 2021 ξανάρχονται στη μόδα και σε όλο το μαλλί έκταση, rainbow, πολλά χρώματα. Όπως είδαμε μέχρι και Jennifer Lopez έκανε ο Chris Appleton, θα βάλω και εδώ πέρα post φωτογραφία, με μια περούκα με παστέλ χρώματα παντού, που ήταν όλη η περούκα με παστέλ χρώματα, εδώ πέρα κάπου θα έχω τη φώτο. Είναι στη μόδα λοιπόν και τα έντονα και τα παστέλ. Είναι πάρα πολύ στη μόδα επίσης, θα πιάσω πρώτα τα funky χρώματα, τα οποία είναι όντως, δεν είναι για όλους, αλλά για όσοι είναι λίγο πιο funky, πιο edgy, τολμούν, πραγματικά είναι η τέλεια λύση, κάνει τη διαφορά και είναι πάρα πολύ ωραίο, ανεβάζει την ψυχολογία και τη διάθεση, γιατί βλέπεις κάτι έγχρωμο στον καθρέφτη σου κάθε πρωί. Να πω ότι πάρα πολύ ωραίο, αν δεν θέλετε να το κάνετε όλο, είναι η επιλογή που επίσης την είδαμε στα τέλη του 2020 και τώρα θα συνεχίσει και το 2021, είναι τα Halo Colors. Ουσιαστικά τι είναι, είναι τα χρώματα αυτά που βάφουμε τα δύο τουφάκια εδώ μπροστά, αλλά όχι μόνο, συνεχίζει περιμετρικά και όλο το χρώμα από μέσα είναι άλλο. Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, να κρατήσουμε το φυσικό μας χρώμα πάνω, ένα καστανό, ένα σκούρο, οτιδήποτε, και το από μέσα να το κάνουμε κόκκινο, να το κάνουμε φούξο, να το κάνουμε μπλε, να το κάνουμε rainbow, που ακόμα και αυτά είναι στη μόδα. Πάρα πολύ ωραίο trend, πάρα πολύ μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να βλέπω μόνο αυτές τις δύο λωρίδες μόνες εδώ μπροστά. Μ' αρέσει όταν έχει και συνέχεια από μέσα. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θέλει συχνή διατήρηση, διότι ακόμα και όταν βγαίνει η ρίζα υπάρχει συνέχεια με το από πάνω. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και εύκολο να το διατηρήσουμε αυτό το χρώμα. Να πω ότι από τη μόδα φεύγουν σιγά σιγά για το 2021, που πάλι είναι διαχρονικά και δεν φεύγουν. Απλά δεν θα, το δούμε να δεν θα είναι κυρίαρχα, ας πούμε. Είναι τα solid χρώματα, τα μονόχρωμα χρώματα, όλα ένα δηλαδή. Είναι πιο πολύ στη μόδα, επίσης φεύγουν και τα φουλ τα ψυχρά. Ξέρω ότι στην Ελλάδα όλες οι κοπέλες, επειδή είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο επιτεύξιμο ένα ψυχρό χρώμα σαν ντρέ, κατανοώ ότι όλες θέλετε αυτό που δεν μπορείτε να έχετε. Απλά να κάνω μια παρένθεση και να πω πάλι ένα κήρυγμα σε αυτό το σημείο, ότι όταν βρίσκετε φωτογραφίες και δείχνετε στον κομμωτή σας, καλό θα ήταν να βρίσκετε κοπέλες που έχουν ίδια χρώματα με εσάς. Ίδιο χρώμα μάτια, ίδιο χρώμα φρύδι, ίδιο χρώμα δέρμα. Δηλαδή είναι ωραίο να δείχνουμε τις κοπελίτσες με τα σαντρέτα φρύδια, με τα μπλε τα μάτια, τα ολόψυχρα, το τέλειο δέρμα, αλλά όταν δείχνετε αυτή την κοπέλα στον κομμωτή που έχει το σαντρέ μαλλί και εσείς έχετε σκούρο μάτι, σκούρο φρύδι, ασπροκίτρινο δέρμα, δεν σας πηγαίνει, δεν μπορεί να γίνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί τα πάσα που φαίνουν τα μαλλιά σας είναι πάρα πολύ σκούρα, οπότε ακόμα και να βγαίνει θα σας χρωμιάζει πάρα πολύ και θα είναι σαν να βγείτε από τον τάφο κάθε πρωί. Οπότε να κλείσω αυτή την παρένθεση και να πω ότι να βρίσκετε κοπέλες που να μοιάζουν τα χρώματα για να ταυτιστείτε. Φεύγουν λίγο από τη μόδα αυτά, τα οποία, να πω και την αλήθεια, είναι και πιο δύσκολο να γράψουν ωραία και να κολακέψουν ένα πρόσωπο, διότι είναι τόσο ψυχρά που αν δεν σου πάει στο δέρμα, όπως είπα, πραγματικά σε χλωμιάζει και σε μεγαλώνει. Έρχονται στη μόδα τα πιο ζεστά καραμέλες, χρώματα της κανέλας, μελί, ζεστά σοκολατή, ακόμα και ζεστές οι βάσεις με πολύ ζεστά ξανοίγματα τύπου μπαλαγιάζ, αυτά τα μπροντς, είναι πάρα πολύ στη μόδα ξανά, έτσι, και θεωρώ ότι είναι το πλέον safe πράγμα να κάνετε μια ζεστή απόχρωση στα μαλλιά σας. Φυσικά, αν σας πηγαίνει και στο δέρμα, ξαναλέω, όλα αυτά που σας λέω, θεωρώ αυτονόητο το ότι έχετε κάνει το consulting με τον κομμωτή σας και θεωρεί και ο κομμωτής σας ότι σας πηγαίνει στο δέρμα σας, έτσι ξεκάθαρα. Τώρα, το επόμενο trend, το οποίο θα κυριαρχήσει και θα το δούμε αρκετά, είναι αυτό που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, απλά τροποποιείται από χρόνο σε χρόνο. Και είναι οι αντάβιες εντός εισαγωγικών, οι οποίες πέρσι μετατράπηκαν σε μπαλαγιάς, σε όμπρες, σε μπαλαγιάς όμπρες, το 2021 συνεχίζουν να
μονοπολούν το ενδιαφέρον και να τα βλέπουμε παντού. Λίγο τροποποιημένα, δηλαδή η τεχνική ουσιαστικά λέγεται twilighting, που συμπεριλαμβάνει πολλές τεχνικές, δηλαδή περιλαμβάνει baby lights και μπαλαγιάς highlights ή ombre low lights. Ουσιαστικά είναι πολλές τεχνικές μαζί ώστε δημιουργούν το φως, αυτό το πλέξιμο του σκούρου και του ανοιχτού, που μπορεί να καταλήγει τελείως σε ανοιχτά μαλλιά ή να μην καταλήξει τελείως σε ανοιχτά μαλλιά, να βλέπουμε το χρώμα της βάσης και στο μήκος. Σίγουρα δίνουμε βάθος στη ρίζα, έτσι, για να δημιουργείται βάθος και στο πρόσωπο και να έχει περίγραμμα το πρόσωπο. Ουσιαστικά κάνουμε κοντού στο πρόσωπό μας, με αυτό έτσι, δηλαδή αν έχουμε μια κοπέλα με μεγάλο μέγεθος, σαφώς θα αποφύγουμε κάτι πάρα πολύ ξανθό από τη ρίζα. Λίγο σκούρο περίγραμμα θα της κατεβάσει λίγο το μέτωπο και θα της αισθάνει το πρόσωπο, ακριβώς όπως κάνουμε και με το make-up μας. Αυτή είναι και η τεχνική όσον αφορά τα μεδόρα στις παστέλ με τα λιζέ αποχρώσεις, ξαναέρχονται στο προσκήνιο παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι δεν φύγανε καθόλου ούτε το 2020, απλά συνεχίζουν και στο 2021 αν τα βλέπουμε και θα συνεχίσουν να τα βλέπουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό που λέω πάντα, ότι η ζωή είναι μικρή για να έχουμε βαρετά μαλλιά. Δηλαδή, μια κοπέλα που έχει κάνει το συνδυασμό αυτό που είπα την τεχνική πριν, το twilighting, τα μπαλαγιά της, ή το ombre, ή ένα ακόμα και ξανθό χρώμα, θα μπορεί να κάνει μια πολύ ωραία παστέλ με τα λιζέ απόχρωση στο rose, rose gold, amber rose, χάλκινο, ροδακινή, λιλά, πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία διότι κρατάνε μερικά λουσίματα και φεύγουν μετά και αφήνουν πίσω ένα ωραίο καθαρό ξανθό χωρίς καμία απολύτως δέσμευση. Και αν πάρετε και τα αντίστοιχα σαμπουάν που θα σας προτείνω ο κομμωτής σας, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να επιστρέψετε στην αρχική απόχρωση του ξανθού που είχατε πριν, έτσι. Οπότε why not. Επίσης συνεχίζουν και είναι οι ζεστές αποχρώσεις όπως είπα και πριν. Χάλκινα, χρώματα της κανέλας, ginger, έντονα χάλκινα. Τα κόκκινα ήταν, είναι και θα είναι, δεν φεύγουνε. Απλά όπως είπα μπορείτε να συνδυάσετε και σε μπαλαγιάς και σε όμπρε. Αυτά θα πω το εξής. Όσον αφορά το χάλκινο, να μην το ξεχάσω, ή το ginger που το μπερδεύετε πάρα πολύ. Ακολουθήστε με στο Instagram, εκεί πέρα έχω κάνει πολλά posts και τα λοιπά και τα ξεχωρίζω ποιο είναι τι. Το χάλκινο και το ginger για να κολακέψει ένα πρόσωπο πρέπει το πρόσωπο να είναι άσπρο, ελαφρώς να κυτρινίζει ή άσπρο διάφανο για να γράψει ωραία. Ιδανικά πηγαίνει στις κοπέλες που έχουν φακιδούλες. Εκεί σε απογειώνει. Και ένα μικρό tip από μένα, όταν κάνετε αυτό το χρώμα στα μαλλιά σας, παρακαλώ σας σε κλιπαρό λίγο να κάνετε touch-up και το φρύδι, να το σπάτε ένα-δύο τόνους για να δένει με το μαλλί. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε καρότι το μαλλί, να κάνετε καρότι και το φρύδι, που θα μπορούσατε, αλλά αν δεν θέλει γιατί σας φαίνεται τολμηρό, απλά σπάστε λίγο το φρύδι, έστω να ζεστάει, να καφετήσει λίγο για να δένει με τα μαλλιά. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο σχετικά με τα trends για τα μαλλιά για το 2021. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλω κάτι να κρατήσετε από αυτό το βίντεο είναι το εξής. Ποτέ μην κάνετε κάτι στα μαλλιά σας μόνο και μόνο γιατί είναι trend και γιατί είναι μόδα και γιατί το έκανε κάποια celebrity. Πάντα να βλέπετε τι σας πηγαίνει με βάση το χρώμα στο πρόσωπό σας, στα μάτια σας και σαν προσωπικότητα, έτσι, γιατί μόνο τότε πραγματικά θα δείχνετε όμορφη και φρέσκια. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε κάτι μόνο και μόνο γιατί το είδαμε να κυκλοφορεί ή γιατί μάθαμε ότι είναι μόδα. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ωραίο, δεν θα είμαστε εμείς. Και δεν θα ταιριάζει η προσωπικότητά μας. Πάντα κάνουμε κάτι που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά μας και η προσωπικότητά μας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχω κάνει βιντεάκι, θα έχω το link κάτω στο κουτί περιγραφής, από το πώς μπορείτε να βρείτε τι χρώμα μαλλιών σας πηγαίνει με βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, το χρώμα του δερματός σας, το χρώμα των ματιών σας, έτσι να μπείτε να το παρακολουθήσετε, να μου αφήσετε τα σχόλιά σας κάτω πώς σας φάνηκε το βίντεο, να μου δώσετε ιδέες για καινούργια βίντεο. Αν κάτι ξέχασα να μου πείτε οτιδήποτε θα σας απαντήσω, απαντάω πάντα, να με βρείτε στα social media, θα έχω κάτω από την περιγραφή το Instagram, το TikTok μου, να μου στείλετε μηνύματα γιατί απαντάω στους πάντες, ό,τι απορίες έχετε, έτσι. Να δείτε, να πάρετε ιδέες από το προφίλ μου, διότι έχω πάρα πολύ υλικό με μαλλιά που θα μπορέσει να σας βοηθήσει, έτσι. Και αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like φυσικά στο βίντεο γιατί μου δίνει δύναμη να κάνω ωραία βιντεάκια όσο πιο πολλά μπορώ, έτσι, και σύντομα, γιατί η δουλειά είναι δύσκολη, με καταλαβαίνουν όλοι οι συναδελφοί εκεί έξω, έτσι, γι' αυτό απέχω και όλες κατά διαστήματα. Και αυτό, να είστε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε τα μαλλιά σας. Γεια σας.